Μια πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο νησί σε λίγες μέρες, 3 και 4 Φεβρουαρίου 2018. Έχει να κάνει με ένα άθλημα που αγαπιέται κυρίως τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στο νησί της Κέρκυρας, είναι το καράτε. Ένα σεμινάριο λοιπόν καράτε θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία πολύ σημαντικών ονομάτων του χώρου. Το διοργανώνουν ο Νίκος Τριανταφύλου και η σχολή Ισότοκαν Σόλαρ Καράτε και βεβαίως ο Κώστας Αγάθος και η σχολή Καράτε Αγίου Μανθαίου. Οπότε αναμένεται να είναι μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση με στόχο να έρθουν τα ονόματα τα μεγάλα, τα οποία βεβαίως και θα σας πούμε, να συμμετάσχουν όσοι αθλητές θέλουν από 5 ετών και πάνω και να γίνει μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση. Να τους καλησπέρισουμε λοιπόν και να δούμε ακριβώς τι είναι αυτό το σεμινάριο που θα γίνει στο νησί. Νίκο, καλησπέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, Ματούλα, εμείς ευχαριστούμε για το βήμα. Οι προετοιμασίες τρέχουν, έτσι. Τρέχουν οι προετοιμασίες εδώ μαζί με τον Κώστα, προσπαθούμε να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι ένα σεμινάριο στο οποίο είπαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Εμείς εκπροσωπούμε δύο συλλόγους αυτή τη στιγμή και έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους. Θα είναι μαζί μας ο Κέι Βανγκάζη, η Ελπίδα η Χριστοδούλου, ο Μάρκος ο Γεωργιάδης, ο Νίκος ο Γιδάκος και η Βιβιάνα η Μπουλούμπαση. Θα σας πούμε αργότερα κάποια λόγια για τους συγκεκριμένους δασκάλους και αθλητές. Πάντως μιλάμε για την αφρόκρεμα του καράτε. Τέλεια. Νομίζω ότι το σημαντικό σε αυτή τη διοργάνωση είναι ότι ακριβώς υπάρχει συνδιοργάνωση. Νομίζω ότι αυτή η ιδέα, Κώστα, το να συμμετέχετε και οι δύο, το να ενώσετε τις δυνάμεις σας, είναι πρωτοποριακή ακόμα και για το νησί. Ναι, εδώ μαζί με τον Νίκο, σε μια κοινή προσπάθεια, είπαμε να συνδιοργανώσουμε μαζί το σεμινάριο. Σε συνέχεια της περσινής δικής του, πάλι από δικής του πλευράς, των ονομάτων που έφερε πέρσι, και της δική μου πλευράς που κάνω το δικό μου, είπαμε να ενωθούμε και να κάνουμε ένα κάτι μεγαλύτερο από κοινού. Η ανταπόκριση που έχετε δει μέχρι τώρα από τον κόσμο του καράτε, από τους Κερκυραίους, είναι μεγάλη φαντάζομαι. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Το καράτε είναι ολυμπιακό άθλημα πλέον. Η συμμετοχή στο σεμινάριο, μιας και από κοινού συνεργασία, αναμένεται είναι μεγάλη και η προσέλευση των παιδιών. Καλούμε όλο τον κόσμο να γνωρίσουν το άθλημα από κοντά, οι αθλητές να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν από κοντά τα μεγάλα ονόματα που θα πούμε στη συνέχεια. Στόχος ποιος είναι? Στόχος ποιος είναι για τα παιδιά που θα συμμετάσχουν? Απλά να πάρουν ένα χαρτί, το παρακολούθησαν ένα σεμινάριο καράτε ή και όλο αυτό το κλίμα που θα υπάρχει, δεδομένου ότι θα έρθουν αθλητές διακεκριμένοι? Ναι, πέραν της συμμετοχής τους στο σεμινάριο, που κάθε φορά που γίνεται κάτι, αυτό είναι πολύ καλό για το τοπικό καράτε, έτσι, τα παιδιά που ασχολούνται. Θα αποκομίσουν και μεγάλες εμπειρίες από τους αθλητές, μιας και έχουν την εμπειρία, θα πούν πράγματα που ίσως γνωρίζουν τα παιδιά, ίσως θα δουν κάτι καινούριο, θα κρατήσουν τα σημαντικότερα για αυτούς. Και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θέλω να πούμε με τον Νίκο. Πέρσι που είχε γίνει κάτι αντίστοιχο και ήρθε και έρθει ο μεγάλος δάσκαλος εδώ, ο Γκάζη, να το πω το όνομα σωστά. Πολύ σωστά. Ένας άνθρωπος ακομπλεξάριστος, ένας άνθρωπος χαρούμενος, ένας άνθρωπος που θέλει να μεταδώσει τόσα πράγματα. Είναι μεγάλος ηλικία, παρόλα αυτά είναι ενεργητικός, είναι άνθρωπος χαρούμενος. Και η Ελπίδα βεβαίως, αλλά και κάποιοι άλλοι που θα έρθουν στο νησί. Νομίζω ότι θα έρθει η αφρόκρεμα ουσιαστικά. Πολύ σωστά. Θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που είπατε πριν, ότι η ισχύς εν τη ενός είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να βγει. Δηλαδή, καλός ή κακός στις παρούσες συνθήκες, ο κάθε άνθρωπος ή ο κάθε σύλλογος ή ο κάθε προπονητής, όπως θέλετε να το δείτε μεμονωμένα, δυστυχώς μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Ευτυχώς τώρα έχουμε αυτή την πολύ καλή συνεργασία με τον Κώστα και το σύλλογο που εκπροσωπεί και πιστεύω ότι θα κάνουμε το κάτι παραπάνω, πάνω απ' όλα για τους αθλητές μας. Όταν λέω αθλητές μας, εννοώ αθλητές του νησιού και της περιφέρειάς μας, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και αθλητές από τις γύρω περιοχές, από τα Ιωάννινα Μπορεί, από το Αγρίνιο, από το Μεσολόγιο κτλ. Και είναι μια μοναδική ευκαιρία αθλητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κορυφαίο επίπεδο, όπως είναι ο Νίκος ο Γιδάκος, να βρεθούν στο ίδιο τατάμι, το χώρο που προπονούμαστε, λέμε εμείς τατάμι, και ουσιαστικά να βρεθούν με τόσο μεγάλες προσωπικότητες που μόνο και η αύρα που βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι ανεβάζουν λίγο το επίπεδο και τα παιδιά έχουν ένα πρότυπο το οποίο βάζουν σαν στόχο να ακολουθήσουν. Να πούμε λίγα λόγια για τον Νίκο τον Γιδάκο, μια και τον ανέφερες. Ωραία. Θα σας πω, αν θέλετε, για κάποιους εγώ και για κάποιους ο Κώστας. Μαζί μας θα είναι
είναι, όπως πολύ σωστά είπες πριν, ο Κέι Βανγκάζη, ο οποίος την χάνει να είναι και δάσκαλός μου. Μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Εκπροσωπεί την SKI, αλλά είναι και διευθυντής αθλήματος στην ΕΛΟΚ. Θα είναι η Ελπίδα Χριστοδούλου με παγκόσμιες και πανελλήνιες διακρίσεις. Θα είναι ο Μάρκος Γεωργιάδης, ο οποίος την χάνει, ήταν και πριν από λίγο καιρό βοηθός ομοσπονδιακού προπονητή και είναι και προπονητής στην εθνική ομάδα της SKI, όχι της εθνικής ομάδας της ΕΛΟΚ. Θα είναι ο Νίκος Γιδάκος και η Βιβιάννα Μπουλούμπαση. Ο Νίκος Γιδάκος είναι ένα άτομο το οποίο συγκεντρώνει πάνω του πολλές επιτυχίες, παγκόσμια πανελλήνα πρωταθλήτρια. Είναι ο τρέχον πρωταθλητής στην κατηγορία του, δηλαδή θα γνωρίσουν έναν αθλητή το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στο πικ του. Και είναι και μια ελπίδα, αυτό εντάξει μπορεί να είναι αυθαίρετο, είναι δικιά μου εκτίμηση, αλλά όχι μόνο. Είναι και μια ελπίδα για συμμετοχή Έλληνα αθλητή στην Ολυμπιάδα. Θα μας πει και κάποια λόγια ο Κώστας για τη Βιβιάννα Μπουλούμπαση, η οποία είναι εξίσου πολύ σημαντική πρωταθλήτρια. Και από αυτό θα είναι χαρά και τιμή μας και πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα γίνεται και κάτι καλύτερο, πάντα με συνεργασία συλλόγων, ανθρώπων που αγαπούν το καράτε. Όσον αφορά την Μπουλούμπαση, επειδή ξέρεις πολύ καλά πώς είναι να είσαι αθλητής, παιδί κάποιου ανθρώπου που είναι διακεκριμένος στον χώρο όπως είναι η Βιβιάννα Μπουλούμπαση, νομίζω ότι εκείνη έχει χαράξει τη δική της πορεία. Οπότε είναι ένας άνθρωπος πολύ ξεχωριστός όσον αφορά το καράτε. Βεβαίως πρόκειται μια αξιόλογη αθλήτρια, αξιόλογο άνθρωπο, στη συνέχεια αθλήτρια, που έχει δείξει το παρελθόν με τις διακρίσεις της, τα επιτεύγματά της στον αθλητισμό γενικότερα. Μην ξεχνάμε, είναι 13 φορές πρωταθλήτρια Ελλάδος. Είναι με παγκόσμια πρωταθλήτρια, 10 φορές, αν θυμάμαι καλά, Βαλκανιονίκης και σε πάρα πολλές άλλες διοργανώσεις στο εξωτερικό, διεθνείς διοργανώσεις. Από την πλευρά της έχει δείξει ότι μπορεί, πιστεύω, ότι έχει μέλλον σαν προπονήτρια στο χώρο, βέβαια, και θα έρθει κοντά μας, δεν έχουμε κοντά μας, δεν έχει ξανάρθει, πρώτη φορά συμμετέχει στο σεμινάριο εδώ, τουλάχιστον στο νησί μας, και πιστεύουμε ότι θα έχουμε δυνατότητα να τη δούμε και εμείς από κοντά, μιας και πραγματικά δεν έχουμε κάνει έτσι σεμινάριο μαζί της, πρώτη φορά, τουλάχιστον από πλευράς στο WAD. Το ότι έχετε τόσο σημαντικά ονόματα δείχνει ότι υπάρχει μια σωστή διοργάνωση, ότι προσπαθείτε να δείξετε το καλύτερο, ότι θέλετε για τους αθλητές σας, αλλά και τους αθλητές που θα συμμετάσχουν, πολύ σημαντικά ονόματα να τους δουν, να τους θαυμάσουν, να τους δώσουν ένα τίτλο, ένα δίπλωμα ότι συμμετείχαν σε αυτό το σεμινάριο. Δηλαδή τα ονόματα που θα έρθουν δεν κάνουν πιο σημαντική όλη τη διοργάνωση. Βεβαίως. Όλοι οι συμμετέχοντες που θα είναι στο σεμινάριο, δασκάλοι εννοώ, οι οποίοι θα διδάξουν και θα πούν πράγματα γύρω από το καράτε. Για τα εδώ τα παιδιά, τους δικούς μας αθλητές και όσους θα συμμετέχουν, σίγουρα θα αποκομίσουν το καλύτερο. Και γενικότερα σε κάθε σεμινάριο που γίνεται, πάντα βγαίνει κάτι καλό, πάντα κάτι κερδίζουν. Αθλητές, προπονητές, όλοι μαζί. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πώς είναι ο πρώτος λόγος καράτε Αγίου Μαθαίου, τι συμμετοχή θα έχει σε αυτό το σεμινάριο? Ακόμα θα δούμε. Ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Συνεχίζουν. Έχουν ξεκινήσει και συνεχίζουν. Οι ηλικίες λοιπόν συμμετοχή για έναν αθλητή, μια αθλήτρια είναι από τα 5? Από τα 5 ετών. 5 ετών θα μπορέσει να συμμετέχει. Κάποιος και όσο πάει. Όσον αφορά τον σύλλογο Solar Karate, οι συμμετοχές έχουν ξεκαθαριστεί. Φαντάζομαι ότι το αγαπημένο μας κορίτσι θα είναι εκεί. Εντάξει, μην το κάνουμε προσωπικό. Θα είναι όλα τα παιδιά του συλλόγου, δηλαδή είναι μια ευκαιρία. Εγώ θέλω να καταστήσω σαφές ένα πράγμα, δηλαδή πάντα υπάρχει ένα κόστος πίσω από αυτό, πάντα για όλους μας είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να αξιολογήσουμε ότι ορισμένες φορές το να βρεθούμε και να προπονηθούμε, ευτυχώς για τα παιδιά που ζουν στην Κέρκυρα, που είναι πανέμορφος τόπος, δυστυχώς όμως για τις συνθήκες οικονομικές, να πάρουν ένα αεροπλάνο, να προπονηθούν με αυτούς τους ανθρώπους, το κόστος είναι δυσβάσταχτο με διαμονές κτλ. Τώρα πιστεύω ότι κάνουμε μια πολύ καλή προσπάθεια να φέρουμε αυτούς τους αθλητές και δασκάλους λίγο πιο κοντά στα παιδιά. Και νομίζω. Α πούμε και πόσος κόσμος θα έρθει στο νησί. Θα έρθουν άλλοι αθλητές, θα έρθουν άλλοι δάσκαλοι, θα έρθουν οικογένειες, θα έρθουν κάποιοι γονείς να δουν τα παιδιά τους. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα έρθει για ένα Σαββατοκύριακο στο νησί με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι. Ναι, εντάξει, τώρα για να πούμε την πραγματικότητα όσον αφορά τον αθλητικό τουρισμό, να γίνει ένα τόσο μεγάλο συμβάν όπως γινόταν παλιότερα. Ο Κώστας το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, γιατί ουσιαστικά ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το πράγμα, το Youth Cup που γινόταν στην Κέρκυρα και εκεί πραγματικά έρχονταν
κόσμος, ας πούμε, από το εξωτερικό, θέλει και κάποια βοήθεια από το Δήμο, ξέρω εγώ, από την περιφέρεια, δεν είναι τόσο απλό. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το ότι τα παιδιά του συλλόγου μου, του συλλόγου του Κώστα και οποιοδήποτε άλλου συλλόγου θέλει να συμμετάσχει, γιατί το σεμινάριο έχουμε πει ότι είναι ανοιχτό, θα έχουν τη δυνατότητα με πολύ πιο εύκολα από το να παίρνανε ένα αεροπλάνο, να είχαν μια διαμονή, να πηγαίνανε κάπου στην Αθήνα, ας πούμε, να προπονηθούν, να προπονηθούν με κάποιες προσωπικότητες, τις οποίες βλέπανε μόνο στο YouTube, ας πούμε. Τώρα, όλος αυτός ο κόσμος, Κώστα, θα καταφέρει να χωρέσει στο κλειστό γήπεδο πίσω από το μεγάλο το κλειστό? Γιατί εντάξει, δεν μπορούσε να σας δοθεί το κλειστό, υπάρχουν πολλοί αγώνες, πολλές κερκυριακές ομάδες που αγωνίζονται. Φαντάζομαι θα στριμωχτούμε και αυτό είναι καλό. Να, καλό. Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε χώρο στο νησί μας, όπως ξέρουμε. Έχουμε ένα θέμα με το θέμα με το γήπεδο. Δεν έχουμε, είναι τόσες πολλές οι διοργανώσεις που γίνονται και ο χώρος είναι περιορισμένος. Δεν μπορούν όλοι την ίδια μέρα να κάνουν πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσουμε στο κλειστό που θα γίνει στο βοηθητικό γήπεδο να γίνει το καλύτερο δυνατόν. Βέβαια, χρειαζόμαστε περισσότερο χώρο σαν άθλημα. Θέλουμε το δικό μας χώρο. Δεν μπορούμε να είμαστε τριμωγμένοι έτσι ώστε να μπορέσει ο καθένας να κάνει με άνεση αυτά που θα διδαχτεί από τους δασκάλους. Θα κάνουμε το καλύτερο. Τι να πω, στον χώρο που είμαστε. Το άθλημα του καράτε τα τελευταία χρόνια δεν ανθεί περισσότερο. Νομίζω ότι οι γονείς είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά το καράτε. Τα παιδιά θέλουν να μάθουν καράτε και είναι και ένα άθλημα που μπορεί να τα βοηθήσει όσον αφορά και την αυτοάμυνα. Γενικότερα το καράτε στα τελευταία χρόνια υπάρχει στο καράτε, στο χώρο και στο ελληνικό, για το ελληνικό καράτε υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη. Πλέον είναι Ολυμπιακό άθλημα. Γενικότερα και στο νησί μας υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη όσον αφορά. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες όλοι οι δασκάλοι από την πλευρά μας, ο καθένας με το σωματείο του, να δείξει το καλύτερο είτε σε αγωνιστικό επίπεδο είτε σε σεμινάρια όπως κάνουμε τώρα. Γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα και το άθλημα αναγνωρίζεται όπως με όλες αυτές τις ενέργειες ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά μαθαίνουν να αμήνονται μέσω του καράτη. Είχαμε κάνει μια φορά ένα θέμα για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια σχολική τσάντα ή ένα τζάκετ, ένα μπουφάν σαν μέσο άμυνας. Και είχαμε δει περιστατικά που συνέβησαν σε νησιά περίπου πριν από ένα χρόνο, όπου οι μαθητές κατάφεραν να αμυνθούν σε επιθέσεις με τη σχολική τους τσάντα. Άρα, να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω, ότι μπορεί να βοηθήσει μέχρι και εκεί. Το κομμάτι της αυτοάμυνας, όπως πολύ σωστά είπες, είναι πολύ σημαντικό. Εξού και είναι πολεμική τέχνη το καράτε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο όμως στο αθλητικό κομμάτι, όπως συζητήσατε πριν με τον Κώστα. Καταρχήν το καράτε ως ολυμπιακό άθλημα πλέον πρέπει να βρει το χώρο που του ανήκει πλέον, γιατί μιλάμε, είπαμε και πάλι, για ένα ολυμπιακό άθλημα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Με πολλούς αθλητές, με πάρα πολύ κόσμο στο σωστά, σωστά. Και με αθλητές με επιτυχίες, έτσι. Mm-hmm. Έχουν φέρει αθλητές, συμμετείχαν στην εθνική ομάδα με βαλκανικές επιτυχίες κτλ. Αλλά όσον αφορά σαν άθλημα αυτό καθεαυτό, πρέπει να καταλάβει και ο γονιός ότι είναι ένα άθλημα το οποίο συνάδει όλα τα χαρακτηριστικά αυτού που λέμε καλή φυσική κατάσταση. Δηλαδή, βελτιώνει πέραν των πνευματικών ικανοτήτων του παιδιού την ευληγησία, την ακρίβεια, τη δύναμη, την ταχυδύναμη, την εκρηκτικότητα, όλα αυτά τα στοιχεία που οι καθηγητές φυσικής αγωγής ορίζουν ως καλή φυσική κατάσταση, ένα μόνο άθλημα τα εμπεριέχει. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα. Λοιπόν, οι ώρες που θα γίνει το σεμινάριο, έτσι, να δώσουμε μια πρώτη ιδέα στον κόσμο, θα είναι πρωινές και απογευματινές, Σάββατο και Κυριακή, έτσι? Θα είναι πρωί, απόγευμα το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι μόνο πρωί. Θα μπορούν να συμμετέχουν, όπως είπαμε, αθλητές από οποιοδήποτε σύλλογο. Φαντάζομαι ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα δεχτείτε έτσι συμμετοχές. Γιατί... θα δεχτούμε βέβαια, απλά πρέπει να έχουμε και εμείς μια καθαρή εικόνα για να γίνει σωστός προγραμματισμός του σεμιναρίου, για να δούμε και με το χώρο όσο το δυνατόν καλύτερα να αξιοποιήσουμε το χώρο που μας έχει δοθεί για να πραγματοποιηθεί το σεμινάριο και να υπάρχει μια καλή λειτουργία, να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι. Εμάς ο στόχος μας είναι από το παιδί 5 χρονών που θα συμμετέχει μέχρι και τον 60, ας πούμε, ο οποίος θέλει να παρακολουθήσει το σεμινάριο, να φύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Και... έχουμε πολλά παιδιά στο νησί. Αυτό θέλω να ρωτήσω και τον Κώστα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και οι δύο, που έχουν διακρίσει, όπως είπες και εσύ. Άρα αξίζουν καλύτερες εγκαταστάσεις. Εντάξει, οι εγκαταστάσεις τώρα είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι και είναι πανελλαδικό, δεν αφορά μόνο το νησί της Κέρκυρας. Εντάξει, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, είσαι μέσα σε αυτό το χώρο του αθλητισμού πάρα πολλά χρόνια, τα έχεις δει από κοντά, έχεις δει πολύ σοβαρότερα προβλήματα.
Απλά αυτό το μόνο το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι ότι και το καράτε πλέον αξίζει να το κοιτάξουν λίγο πιο προσεκτικά. Είναι γεγονός ότι όσοι ασχολούνται με το καράτε, κυρίως τα παιδιά, έχουν αυτοπεποίθηση και είναι χαμηλών τόνων. Είναι το άθλημα αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει ένα πιο έντονο χαρακτήρα, μπαίνοντας σε μια διαδικασία να μάθει καράτε, θα γίνει πιο σεμνό, θα έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα ενός παιδιού ή έχει να κάνει με το τι του δίνει το άθλημα? Λοιπόν, όσο ατίθασο και να είναι ένα παιδάκι, από τη στιγμή που θα μπει σε μια αίθουσα καράτε, το κλίμα και μόνο, ο τρόπος που διδάσκεται το άθλημα, μπαίνει στην οτροπία αυτή, σιγά σιγά σταδιακά ενσωματώνεται μέσα στους υπόλοιπους μαθητές, που όλοι μαζί τελικά από κοινού κάνουν τα ίδια πράγματα. Δεν μπορεί, δεν φεύγει το παιδάκι μετά από μόνο του, δεν θα μπορέσει να καθίσει και θα φεύγει, δηλαδή στη συνέχεια. Το άθλημα από μόνο του είναι... Διδάσκει πειθαρχία, το συγκέντρωση, σεβασμό. Μου κάνει εντύπωση που στα σχολεία υπάρχουν παιδιά που όταν γίνεται ένας τσακωμός λένε «εγώ δεν συμμετέχω γιατί πάω καράτε». Δηλαδή έχει περάσει αυτό από εσάς ότι δεν τσακωνόμαστε στο σχολείο επειδή ξέρουμε καράτε, δεν το χρησιμοποιούμε ανά πάσα στιγμή στο παιχνίδι οπουδήποτε για να κάνουμε τους καλούς ή ότι ξέρουμε. Έτσι είμαστε λίγο πιο προσγειωμένοι. Το χρησιμοποιούμε και που πρέπει. Βεβαίως. Καράτε ξέρεις όταν αποτρέπεις μια σπλοκή χωρίς να πλώσεις τα χέρια σου και τα πόδια σου. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Είναι πολλά παιδιά τα οποία αρνούνται και στο σχολείο να παίξουν καράτε με τους φίλους τους ή να συμμετάσχουν σε ένα καυγά επειδή ακριβώς πηγαίνουν σε μια σχολή καράτε η οποία τους έχει μάθει ότι δεν χρησιμοποιούμε το καράτε έτσι μόνο και μόνο για εφέ ή για επίδειξη. Πολύ σωστά, όπως το είπες και με τον Κώστα, το καράτε σου διδάσκει πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι η αυτοάμυνα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και η ευθυκρισία, το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό. Να κρίνει ένα παιδί αν μια δεδομένη στιγμή αξίζει να βρεθεί σε μια δυσάρεστη κατάσταση, είτε για τον ίδιο είτε για το άλλο παιδί που μπορεί να είναι πλακεί σε κάποιο καυγά, και να το αποφύγει όσο το δυνατόν με τον διάλογο ή με άλλα μέσα, μη χρησιμοποιώντας τη βία. Θα μπορούσε να γίνει θεσμός, θα μπορούσαμε σε τακτικά διαστήματα, ένα έτος, ας πούμε, να γίνεται κάτι τέτοιο? Το έχουμε συζητήσει και με τον Κώστα. Νομίζω ότι από μέρους μου τουλάχιστον, εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, είναι μια συνεργασία η οποία πήγε αρκετά καλά και πολύ καλά, όχι αρκετά καλά, δεν υπάρχει λόγος να είμαι φιδωλός. Και ευελπιστώ του χρόνου που θα το ξεκινήσουμε ακόμα νωρίτερα, να κάνουμε ακόμα κάτι πιο μεγάλο. Θα μπορούσε όμως, Κώστα, αυτό να γίνει θεσμός? Δηλαδή, θα μπορούσε κάθε χρόνο να δίνουμε ένα ραντεβού, να ξέρουν οι άνθρωποι του αθλήματος ότι θα έρθουν άνθρωποι πολύ διακεκριμένοι και να συμμετάσχουν, να πάρουν ένα δίπλωμα, να παρακολουθήσουν. Ναι, βεβαίως, ναι. Θα κάνουμε με τον Νίκο, πρώτη φορά συνεργαζόμαστε, θα κάνουμε την προσπάθεια αυτή και γιατί όχι και την επόμενη φορά να κάνουμε κάτι πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Περισσότερο κόσμο. Αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι έτοιμα για το σεμινάριο αυτό? Ναι. Γιατί ξέρω ότι ρίχνετε πολύ τρέξιμο, ξέρω ότι έχετε πολλές ασχολίες όσον αφορά αυτό, ότι το έχετε συνέχεια στο μυαλό σας. Θέλει πολλή δουλειά, έτσι, θέλει πολύ τρέξιμο. Βεβαίως. Το σεμινάριο, μάλλον το αγωνιστικό κομμάτι, είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, το πιο πολύ τρέξιμο. Το σεμινάριο είναι κάτι πιο εύκολο, αλλά και αυτό με τη σειρά του δεν είναι απλό να στηθεί, να γίνει. Χρειάζεται χρόνος προετοιμασίας που απαιτείται. Τους διοργανωτές. Ευελπιστούμε ότι και την επόμενη φορά να κάνουμε μια συνεργασία με τον Νίκο και γιατί όχι και με άλλους συναδέλφους, όσοι επιθυμούν, να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο από κοινού, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε το άθλημά μας τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ότι εκτός από τους αθλητές και τους προπονητές που θα έρθουν και άνθρωποι από το ίδιο, από την ίδια την Ομοσπονδία, το καράτε να δουν αυτό το σεμινάριο. Δεν είναι? Από την Ομοσπονδία δεν θα είναι κάποιος, αλλά μην ξεχνάμε ότι και ο κύριος Γκάζη είναι διευθυντής αθλήματος της Ομοσπονδίας μας. Όπως και ο βοηθός προπονητή είναι και ο κύριος Γεωργιάδης, ναι, ο Μάρκος ο Γεωργιάδης, η Βιάννα η Μπουλούμπαση, ο Νίκος ο Γιδάκος που είναι. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι πριν κλείσουμε. Πέρσι, που είχαν έρθει τα παιδιά, είχε έρθει η Ελπίδα και είχε έρθει και ο κύριος Γκάζη. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη με την Ελπίδα, είχαμε μιλήσει και τη λέω: «Βρε, κορίτσι μου, από κοντά είσαι μια κουκλίτσα ζωγραφιστή ευκίνητη». Ξέρεις τι μου είπε? Θα το πω στον κόσμο για να καταλάβουν τι άνθρωπος είναι η Ελπίδα. Μου λέει: «Αν βγάλεις όλο αυτό το make-up, θα είσαι και εσύ μια κουκλίτσα ζωγραφιστή». Είναι απίστευτη. Είναι η απλότητα του καράτε. Ακριβώς αυτό. Είναι απίστευτη η Ελπίδα. Και είναι ένα κορίτσι το οποίο το βλέπει.
βλέπεις. Καταρχήν δεν μπορείς να βρεις ηλικία με τίποτα, δεν μπορείς να πεις πόσο χρόνο είναι η Ελπίδα. Έχει τόση ενέργεια και τόση απλότητα που σε κερδίζει και σε τρελαίνει. Δηλαδή είναι απίστευτος άνθρωπος. Είναι πραγματικά, εντάξει. Εγώ δεν θέλω, ειλικρινά, δεν θέλω να ξεχωρίσω ανθρώπους από αυτό το σεμινάριο. Ναι. Εντάξει, για μένα είναι μεγάλη χαρά που είναι αυτοί οι άνθρωποι, που θα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ελπίζω να σας έχουμε και εκείνη τη μέρα κοντά μας. Και εντάξει, όποιος ασχολείται με το καράτε, πιστεύω ότι καλό είναι να παραβρεθεί, σίγουρα κερδισμένος θα βγει. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο. Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω τον Κώστα. Τα παιδιά που θα έρθουν εκεί, ο καθένας στους διακρίσεις τους, ξέρεις πολύ καλά, ξέρετε πολύ καλό τι και να φτάσει ένας αθλητής να πάρει ένα πανελλήνιο, ένα παγκόσμιο, μία νίκη, πρέπει να κάνει πολλά πράγματα. Θυσίες, προπονήσεις. Άρα όλοι οι άνθρωποι που θα έρθουν έχουν μία πολύ μεγάλη πορεία πίσω τους και πολλές θυσίες. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Για να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, πρώτα πρέπει να είσαι αθλητής. Από αθλητής λοιπόν ξεκινάς και στη συνέχεια έχεις μια πορεία στο χώρο. Είτε αυτή είναι καθαρά προσωπική, είτε αναγωνιστική. Γενικότερα η προσφορά στο χώρο πρέπει να είναι συνεχόμενη, αδιάκοπη. Και στη συνέχεια, εύκολα, οι τίτλοι δεν είναι ως τον αθλητικό κομμάτι, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο πρωταθλητισμός, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και στο παρελθόν που έχουμε μιλήσει για αθλητές που έχουν διακριθεί στο νησί μας, δυστυχώς είμαστε σε νησί, δεν μπορούμε να είμαστε στο κέντρο, έτσι ώστε να μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία τα παιδιά να συμμετέχουν σε προπονήσεις με άλλους στο ίδιο επίπεδο αθλητές. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς εδώ. Παρ' όλα αυτά, με πολλές στερήσεις και κόπους τα καταφέρνουμε. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Το εύχομαι, το ελπίζω. Οπότε ο κόσμος αναμένεται να δώσει δυναμικό παρόν σεμινάριο καράτε 3 και 4 Φεβρουαρίου στο βοηθητικό κλειστό γυμναστήριο. Νομίζω ότι θα είναι ο κόσμος μέχρι απ' έξω. Δεν θα χωράει να μπει. Ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που σας είχαμε κοντά μας.